Τους 308 εκλογικούς σάκους για 139 εκλογικά τμήματα του Δήμου Χανίων παραλαμβάνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι από το κλειστό του Κλαδισσού. Η όλη διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς συνωστισμό. Με τα τάμπλετ που θα παραλάβουν μάλιστα θα αναμεταδώσουν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Είναι οι σάκοι που δίνουμε στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Θα δώσουμε 308 σάκους για 139 εκλογικά τμήματα. Οι σάκοι περιέχουν τα ψηφοδέλτια και το εκλογικό υλικό που θα χρειαστεί στους δικαστικούς, τηλεγραφήματα κτλ. Τους δίνουμε επίσης ένα τάμπλετ με το οποίο θα αναμεταδώσουν τα αποτελέσματα σε στιγμές χρονικές που καθορίζονται από το Υπουργείο. Το εκλογικό υλικό παραλαμβάνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι από το πρωί Παρασκευή μέχρι τις 8 το βράδυ και Σάββατο παραμονή των εκλογών μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Όχι πάρα πολύ, πάντως η ροή είναι κανονική, δηλαδή δεν έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος, θα δημιουργούνται εντάσεις και να υπάρχει αναμονή. Είναι κανονική η ροή και πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.30-9 η ώρα και αύριο το πρωί από τις 8 μέχρι τις 12 θα έχει δοθεί τουλάχιστον η πλειοψηφία των σάκων. Το υλικό μεταφέρθηκε από το Δήμο Χανίων από την αντιπεριφέρεια από όπου παρελήφθη το πρωί της Πέμπτης. Το υλικό το φέραμε σήμερα το πρωί. Από χθες το παραλάβαμε από την περιφέρεια. Μόνο του Δήμου Χανίων. Οι άλλοι Δήμοι έχουν κανονίσει μόνοι τους πως θα δώσουν τα υλικά. Πήρε κάθε Δήμος ό,τι έπρεπε, ό,τι του αντιστοιχούσε από την περιφέρεια. Παλιά το δίναμε στο Δημαρχείο, αλλά εδώ πέρα ο χώρος είναι πολύ πιο άνετος και έχει και πάρκινγκ που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί η σάκη είναι πάρα πολύ βαρύς και δεν είναι εύκολο κάποιος να τους κουβαλάει. Και μάλιστα να ανεβοκατεβαίνουμε σε ορόφους με τα σανσέρ και τέτοια πράγματα όπως κάναμε παλιότερα. Έχει αλλάξει λίγο αυτό στη διαδικασία. Φαντάζομαι, ελπίζω, πιστεύω προς το καλύτερο. Το βράδυ ο χώρος θα κλειδωθεί και θα υπάρχει και φύλακας.